Έχουμε την Ευρυδίκη και τον Γιώργο. Θα παρακαλέσω τον Γενικό Διευθυντή του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου, κύριο Γιώργο Ποταμίτη, και τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του ΡΙΚ, κύριο Γιώργο Γεωργιάδη, να έρθουν μαζί με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Lombard NatWest, τον κύριο Ιωάννου, να απευθύνουν τα συγχαρητήριά τους στους νικητές και βέβαια ο Διευθύνοντας Σύμβουλος της Lombard NatWest να τους δώσει το έπαθλο των 1.000 λιρών προσφορά της τράπεζας. Αυτό ήταν η έκπληξη. Θα παρακαλούσα τον κύριο Ιωάννου να μας απευθύνει ένα σύντομο χαιρετισμό πριν να ακούσουμε το τραγούδι που νίκησε για φέτος. Άνθρωπος κι εγώ. Στον καθρέφτη θα φοβάμαι να με δω, μη με φωνάξω ψεύτη. Τα σημάδια θα ρωτώ αν έκανα όλα αυτά που είχα στο μυαλό. Άνθρωπος κι εγώ κι απόψε θα φωνάξω. Άνθρωπος κι εγώ βαρέθηκα, θα αλλάξω. Άνθρωπος κι εσύ μου έχει στα χέρια τη δική μου τη ζωή. Και πριν προλάβω να σου πω πως είμαι άνθρωπος κι εγώ, ένα κομμάτι από τον ίδιο το δικό σου το Θεό. Κι έχω δικαίωμα να κλαίω, δεν γελάω, να πονώ κάτω από τον ίδιο ουρανό που άλλοι πετάνε να πετώ. Μα είμαι άνθρωπος κι εγώ και έχω στα χέρια τη δική σου τη ζωή. Και πριν προλάβεις να μου πεις πως μ' αγαπάς, σε σκοτώνω. Εγώ είμαι άνθρωπος κι εγώ. Ευχαριστούμε πολύ. Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί τηλεθεατές, εδώ φτάσαμε στο τέλος απόψινής μετάδοσης της διαδικασίας επιλογής του τραγουδιού που θα εκπροσωπήσει την Κύπρο στον 39ο διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision. Ας ευχηθούμε στους νικητές καλή επιτυχία. Από όλους εμάς εδώ, καλή σας νύχτα.